ενημερώσει τους γονείς. Από εκεί και πέρα, μετά την επιστροφή του σε επικοινωνία με τους γονείς που άλλαξε το δωμάτιο, προσωπικά εγώ και οι υπεύθυνοι ζητήσεις, αλλά και οι υπόλοιποι, πάντα το ρωτήσαμε πώς είσαι, Ευαγγέλη, και η απάντηση ήταν πάντα πολύ καλά. Μια χαρά. Ένας φοιτητής μου, πως φοβάται να έρθει να κάνει επίσημα καταγγελία, γιατί αυτομάτως μπαίνει και στο στόχαστρο κάποιον που θα αντιδράσουν γιατί τους κάρφωσε, να το πω στη γλώσσα τους. Εννοείται για το Βαγγέλη ή για κάποιον. Γενικά, ας πούμε. Και ας πούμε για το Βαγγέλη. Ότι μετά από 100 χρόνια εμπειρία της σχολής, εγώ βέβαια δεν είμαι 100 χρόνια εδώ προφανώς, έχουμε τους τρόπους αυτά τα πράγματα να χειριστούμε. Έχουν συμβεί και στο παρελθόν. Άλλα γεγονότα. Όχι τόσο σημαντικά προφανώς, έτσι. Άρα δεν εκτίθεται ένας μάρτυρας. Αν καταγγείλει ένα γεγονός, θα εκτεθεί. Προς Θεού. Τι πιστεύετε τώρα ότι μπορεί να συμβαίνει? Ειλικρινά δεν ξέρω. Ειλικρινά, το μυαλό μου έχει σταματήσει στην Παρασκευή το μεσημέρι. Δεν φανταζόμουν ποτέ δεν συμβεί αυτό. Είναι τραγικό γεγονός, δηλαδή. Σε μια σχολή που έχει τέτοια πορεία, τόσα παιδιά, να συμβαίνει ένα τέτοιο γεγονός, ναι, είναι αρνητικό. Η σχολή έχει άλλο ρόλο. Αυτό πρέπει να δούμε εδώ πέρα είναι η εκπαίδευση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό το διάστημα, οι υπόλοιποι 119 μαθητές συνεχίζουν κανονικά την εκπαίδευσή τους. Είμαστε συγκλονισμένοι και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Πιστεύω ότι δεν υπάρχουν λόγια για να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Και κάνω έκκληση σε όλο τον κόσμο, όποιος γνωρίζει και ό,τι πληροφορία μπορεί να κάνει, να μας βοηθήσει. Και λέω ότι στο Βαγγέλη μου, αν ακούει, αν βλέπει, ότι είμαι περήφανος γι' αυτό. Περιμένουμε τον κόσμο μέχρι τώρα που μας έχει φανεί πάρα πολύ χρήσιμο σε πολλά πράγματα, μας έχει στηρίξει πάρα πολύ εδώ στα Γιάννενα από όλες τις πλευρές, να συνεχίσουν να μην εγκαταλείψουν την προσπάθειά τους, γιατί από εκεί και εμείς περιμένουμε να μας βοηθήσουν οτιδήποτε ξέρουν που για μας μπορεί να είναι σημαντικό. Και στο Βαγγέλη θα πω αυτό που είπε και ο πατέρας, ότι είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό, ότι φάνηκε πολύ θεραλέος και να μην φοβάται τίποτα. Να επιστρέψει εδώ και όλα θα είναι όπως πριν. Δεν αλλάζει τίποτα για μας. Να μην φοβάται και να μην τρέπεται. Βαγγέλη μου, ακούς? Επικοινώνησε μαζί μας. Βλέπουμε την ανταπόκριση του κόσμου και εμείς αυτό περιμένουμε. Να βοηθήσει ο κόσμος. Και οι αρχές. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Απλά ζούμε την αγωνία των στιγμών. Καταλαβαίνετε ότι όσο περνάνε οι μέρες η αγωνία μας κορυφώνεται. Δεν περνάνε οι μέρες, δεν περνάνε οι νύχτες, δεν περνάνε η ώρα, δεν περνάει το λεπτό. Το μήνυμα των αδερφών του, γιατί υπάρχουν και δύο. Το ίδιο και τα αδέρφια του, το ίδιο και αυτά. Περιμένουμε αγωνία κάθε μέρα, παίρνουν τηλέφωνο και περιμένουν να ακούσουν κάτι. Μια Κρήτη ολόκληρη διατρόμηση περιμένει, μια Κρήτη.